Οι μέρες είναι μαζί μας ο μετεωρολογικός λειτουργός κύριος Μιχάλης Μούσκος. Κύριε Μούσκο, καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Καλό Αρχικά, μεσημέρι και σε εσάς. Χρόνια πολλά για την ονομαστική σας εορτή. Να είστε καλά. Σε χρόνια πολλά σε όλον τον κόσμο. Χρόνια πολλά και υγεία εύχομαι. Τώρα, πώς θα είναι ο καιρός? Είδαμε ότι έρχονται βροχές, ίσως ναι. Και έντονα καιρικά φαινόμενα. Ναι, την Κυριακή αναμένουμε να έχουμε. Εντάξει, περιμένουμε κάποια μεμονωμένα φαινόμενα σήμερα, κυρίως στα ορεινά, τίποτα σημαντικό. Αύριο πολύ καλός ο καιρός, με θερμοκρασίες 24 στο εσωτερικό, 26 στα παράλια, λίγο πιο πάνω από τις μέσες τιμές, ιδιαίτερα στα παράλια. Είμαστε στους 23 μέσα στιγμή τώρα, 26 είναι 3 βαθμούς πιο πάνω. Η Κυριακή είναι η μέρα που μας είναι ιδιαίτερο ενδιαφέροντος. Ένα χαμηλό το οποίο σχηματίζεται νοτιοδυτικά μας θα επηρεάσει την περιοχή καθ' όλη τη διάρκεια της Κυριακής και Δευτέρα, Τρίτη σε πολύ πιο μικρό βαθμό. Την Κυριακή είναι που περιμένουμε τα φαινόμενα. Κάποιες καταιγίδες ίσως να είναι έντονες με χαλάζι και ρυπαίους ανέμους. Μέχρι τις 4 το απόγευμα σήμερα θα εκδοθεί μια κίτρινη προειδοποίηση. Αυτό θα ρώταγα, αν θα υπάρχει κίτρινη προειδοποίηση. Ναι, θα εκδοθεί μια κίτρινη προειδοποίηση από το πρωί της Κυριακής μέχρι τις 6 το απόγευμα της Κυριακής, με φυσικά προοπτική για ανανέωση στη συνέχεια. Αν κάτι αλλάξει τις επόμενες ώρες, τα επόμενα στοιχεία που θα έχουν άλλοι συνάδελφοι απόψε και αύριο και η προειδοποίηση αυτή χρειαστεί να γίνει πορτοκαλί, αυτό θα αλλάξει. Είπαμε να εκδώσουμε αυτή την προειδοποίηση δύο μέρες πριν, ώστε να δοθεί χρόνος σε όσους χρειάζεται να προετοιμάσουν. Κύριε Μούσκο, είναι κάτι το οποίο προβληματίζει, φαντάζομαι, και το τμήμα μετεωρολογίας. Όλα αυτά τα φαινόμενα που βλέπουμε, πλημμυρικά φαινόμενα, είδαμε και τις προηγούμενες ημέρες και τις ζημίες τόσο στη Λεμεσό και στην Πάφο. Άρα έχει σημάνει ένα γερμός και είμαστε λίγο έτσι πιο επιφυλακτικοί, να το πω, για την έκδοση των προειδοποιήσεων, για να υπάρχει η σωστή προετοιμασία των πολιτών. Σωστά. Το προηγούμενο σύστημα, όλα τα προγνωστικά μας έδιναν τις βροχές ότι θα έμεναν στη θάλασσα, δυστυχώς. Τελευταία στιγμή φάνηκε ότι θα βγαίναν και στη ξηρά. Γι' αυτό και άργησε να εκδοθεί κάποια προειδοποίηση. Εντάξει, βρεθήκαν και κάποιες υπηρεσίες εκτός. Υπήρχαν, ας πούμε, κάποια φρεάτια που πρέπει να ανοιχτούν, κάποιες υδροροές κλπ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο είπαμε δύο μέρες πριν, τουλάχιστον να υπάρχει κάποιος χρόνος. Και προετοιμασία τοπικών αρχών, άλλων αρμόδιων υπηρεσιών, έτσι ώστε να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Σωστά. Άρα λοιπόν, αναμένουμε δηλαδή ότι ο καιρός έντονες βροχοπτώσεις την Κυριακή. Την Κυριακή. Για τις επόμενες μέρες αναμένετε ότι θα συνεχιστεί αυτό το σκηνικό ή θα δούμε και πάλι μεταβολή? Εντάξει, ο καιρός πολύ καλύτερος Δευτέρα-Τρίτη. Παρόλο που κατά διαστήματα τη Δευτέρα αναμένουμε να έχουμε κάποια φαινόμενα βροχών, χωρίς να αποκλείουμε και κάποια καταιγίδα τη Δευτέρα. Την Τρίτη κάποιες βροχές στα ορεινά. Ουσιαστικά βελτιώνεται σιγά ο καιρός από τη Δευτέρα. Τώρα όσον αφορά την θερμοκρασία, αναμένουμε να έχουμε κάποια πτώση την Κυριακή, στα άξιο στο 2 με 3 βαθμών, οπότε θα πλησιάσουμε το εσωτερικό κοντά στους 22, τα παράλια κοντά στους 23. Είναι οι μέσες τιμές για την εποχή και παρόμοιες θερμοκρασίες αναμένονται Δευτέρα-Τρίτη. Οπότε Δευτέρα και Τρίτη, όπως και Κυριακή, θα είμαστε κοντά στις μέσες τιμές για την εποχή. Αλλά ουσιαστικά οι πολλές βροχές που ενδεχομένως να καλύψουν και ένα μεγάλο μέρος του νησιού αναμένονται την Κυριακή. Κύριε Μούσκο, πριν σας αποδεσμεύσω, υπάρχουν ενδείξεις αν θα έχουμε χειμωνιάτικο σκηνικό, μάλλον αν θα έχουμε φαινόμενα, ισχυρές βροχοπτώσεις, έτσι ώστε κάτι το οποίο θα αλλάξει και τα δεδομένα της Κύπρου όσον αφορά την βροχοπτώση? Για το υπόλοιπο του μήνα. Για το υπόλοιπο του μήνα ή αν έχουμε κάποιες προβλέψεις που αφορούν το χειμώνα. Υπάρχουν κάποιες προβλέψεις των εποχικών μοντέλων, δεν είναι καλές. Ο μόνος μήνας ο οποίος μας έχει κάποια βροχόπτωση, οι επόμενοι μήνες όχι τόσο. Όμως η πείρα μας με τα εποχικά μοντέλα είναι ότι σπάνια, ας πούμε, είναι να πετύχουν την βροχόπτωση. Είναι κάπως δύσκολο να πετύχουν την βροχόπτωση. Οπότε αναμένουμε ότι θα έχουμε ένα πιο καλό χειμώνα από αυτό που μας δείχνουν. Πάντως αυτό που μας δείχνουν δεν είναι ικανοποιητικό. Μάλιστα. Ελπίζουμε να αλλάξουν τα δεδομένα, κύριε Μούσκο. Ελπίζουμε και εμείς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στις Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε.